Για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα έχουμε στο στούντιο τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, καλώς σας μεσημέρι. Καλώς μας ήρθατε στην Πάτρα για ακόμα μια φορά. Είστε από τους πολιτικούς που δεν έρχεστε μόνο την προεκλογική περίοδο, έρχεστε συχνά πυκνά στην περιφέρεια. Τι σας έφερε τώρα, μήπως το ενδεχόμενο εκλογών, κύριε Λεβέντη? Δεν είναι οι εκλογές που με έφεραν, η έλξη προς την πόλη. Να, πάμε λοιπόν. Η Πάτρα είναι η γενέτειρα του Γεωργίου Παπανδρέου. Έτσι. Οφείλουμε σεβασμό. Mm-hmm. Και τιμή, και όπως είπα και στην αρχή, είσαστε τους ανθρώπους που έρχεστε πυκνά. Κύριε Λεβέντη, θέλω ένα σχόλιο για όλα όσα ήταν το φως δημοσιότητας για τον πρώην Υπουργό Οικονομικών. Υπάρχει σήμερα ένας αναβρασμός ότι όλο αυτή σε ένα, το, αυτό το σενάριο για το Plan B, για το νόμισμα, εάν και εφόσον ετοίμαζε κάτι τέτοιο ο κύριος Βαρουφάκης. Εσείς τι γνώμη έχετε για αυτά? Εγώ λέω ότι είναι δύσκολο να ετοίμαζε μόνος του όλα αυτά. Πρέπει να ήταν συνωμοτική ομάδα ολόκληρη. Mm-hmm. Μπορεί ένας άνθρωπος. Υπάρχει όμως και εμπλοκή μη πολιτικών προσώπων. Νομίζετε ότι κάτι τέτοιο τελικά συμβόταν? Ναι, αλλά από την κυβέρνηση μόνος του, ολομόναχος, όλοι οι άλλοι ήταν άσχετοι. Ποιον αυτό... βλέπετε από πίσω, ότι δεν μπορεί και να γίνει κάτι τέτοιο, αν δεν το γνωρίζει ομάδα, ο Πρωθυπουργός? Όλη αυτή η ομάδα Λαφαζάνης, πώς λέγεται ο άλλος, ο Στρατούλης, mm-hmm. δεν νομίζω η Βαλαβάνη, mm-hmm. όλο αυτό το κλάπ της δραχμής, mm-hmm. πρέπει να συνεδρίαζαν. Να έκλειναν μάτι στη δραχμή, λέτε, περισσότερο από ό,τι έβγαινε στην... Απεδείχθη mm-hmm. ότι προς τα εκεί έκλειναν το μάτι. Και πιστεύετε... όχι μόνο έκλειναν μάτι, mm-hmm. εγώ πιστεύω ότι συνεδρίαζαν, mm-hmm. εγνώριζαν. Mm-hmm. Ναι, όμως σήμερα στην πρώτη της αριστερής πλατφόρμας, ο κύριος Λαφαζάνης έχει δώσει ένα στίγμα, μία δυναμική. Εκεί όμως υπήρχαν και ηχηρές απουσίες, όπως τη Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σας ευνηδίασε αυτό εσάς? Η Κωνσταντοπούλου είναι μια ειδική περίπτωση, mm-hmm. ενός ατόμου αλαζονικού, mm-hmm. το οποίο έχει σηκώσει πολύ ψηλά τον τουπέ. Mm-hmm. Είναι μια ειδική περίπτωση. Αυτή να περιμένετε μήπως κάνει άλλη κίνηση, όχι με το Λαφαζάνη μαζί. Για να κάνουν κόμμα, mm-hmm. αυτή μπορεί να κάνει δικό της. Άρα λέτε ότι ο Λαφαζάνης θα κάνει κόμμα με αυτόν τον τρόπο? Όλοι θα κάνουν. Τι θα κάτσουν έτσι να τους, mm. θα τους πάει να τους πάρει τα κεφάλια ο Τσίπρας. Θα κάτσουν, mm. θα πούνε σφάξε με αγιά μου, αγά μου να αγιάσω. Ναι, όμως με αυτή την πολυδιάσπαση τελικά τι επιτυγχάνετε? Είναι ένα σημάδι των καιρών να έχουμε πολυδιάσπαση κομμάτων. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, το έχουμε δει και στη Νέα Δημοκρατία να συμβαίνει, το έχουμε δει και στο ΠΑΣΟΚ να συμβαίνει και έχουμε δει τα αποτελέσματα. Άρα είναι η αρχή του τέλους αυτή, κύριε Λεβέντη? Κοιτάξτε, ειδικά και η Νέα Δημοκρατία είχε τέτοιο πρόβλημα, ότι είχε και πιο ήρεμους ανθρώπους, mm-hmm. και ακροδεξιούς. Ναι. Είδατε κάποια στιγμή σπάνε αυτά. Mm-hmm. Και ιδρύθηκαν δύο κόμματα του, η Χρυσή Αυγή και ο Καμένος, mm-hmm. που εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας και αφαίρεσαν ψήφους. Mm-hmm. Νομίζω ότι το δω κάτι ανάλογο θα γίνει. Εξ αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. θα γίνουν ένα-δύο κόμματα τα οποία μπορεί να μπουν στη Βουλή, μπορεί και να μην μπουν, πάντως θα κόψουν κάτι. Θα κατροχτυπηθούν ποιος είναι πιο αριστερά? Ναι, κάτι τέτοιο θα γίνει. Και πώς θα βρεθούν τα άτομα που θα στελεχώσουν αυτά τα κόμματα? Υπάρχει τέτοια δεξαμενή υποψηφίων, κύριε Λεβέντη? Έχουν αυτοί. Η αριστερά έχει πολύ κόσμο. Εδώ καταφέρνουν mm-hmm. κόμματα σαν την Ανταρσία, mm-hmm. που παίρνουν μηδέν, ας πούμε, και σχηματίζουν συνδυασμούς. Πάντως, δεν θα καταφέρει ο Λαφαζάνης που ήταν υπουργός. Είπατε για τον Λαφαζάνη, αλλά είπατε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, η Κωνσταντοπούλου, δύο κόμματα και ένα του... Βουλή, στη Βουλή μόνη της έκανε εξεταστική. Mm-hmm. Είχε εκεί κάτι άτομα τα οποία μιλούσαν, δεν τα είδατε στο κανάλι της Βουλής. Mm-hmm. Κάτι συνεδριάσεις της εξεταστικής που έβγαλε ότι δεν χρωστάμε, δεν χρωστάμε σε κανέναν. Ναι. Mm-hmm. Και χειροκροτάγανε και γάνανε. Mm-hmm. Έκανε δική της τέτοιο συναυλία έξω από τη Βουλή. Mm-hmm. Η Κωνσταντοπούλου, ένας πρόεδρος Βουλής, έχει καταρχάς μόνο αστυνομικούς καμία σαρανταριά. Μάλιστα. Είναι τρίτος στη τάξη πολιτικό. Έχει υπαλλήλους ένα σωρό. Ναι. Αποσπασμένος. Δεν θα μπορέσει η Κωνσταντοπούλου να κάνει συνδυασμούς. Δεν έχει 300 πιόνια, mm-hmm. τα οποία να τα βάλει εκεί δίθεν ως υποψηφίους. Mm-hmm.
προκειμένου. Αλλά τι θα ψάρει, πιστεύω, δεν θα πάρει τίποτα. Μπορεί να πάρει ένα 1% ή 20%. Ο Λαφαζάνης μπορεί να πάρει πιο πολύ. Στις δημοσκοπήσεις, κύριε Λεβέντη, εσείς φαίνεται ότι εάν γίνουν εκλογές ή αν γίνονταν σε αυτό το διάστημα, μπαίνατε στη Βουλή. Ναι. Με μια τέτοια πολυδιάσπαση όμως. Ελπίζουμε όμως, βέβαια ότι δεν θα μπούμε μόνο στη Βουλή. Ελπίζω ότι στο τέλος θα πλασαριστούμε και πιο πάνω από άλλα κόμματα. Ναι. Δηλαδή μετά τα δύο κόμματα, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι πρώτα, το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα εννοώ. Μάλιστα. Που το βλέπω εκεί γύρω στο 22 με 23-24 να πει. Και τη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 18. Και τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή το πολύ 4,5 με 5. Μάλιστα. Το βλέπω. Η δίκτυα, ρωτάω τη δική σας εκτίμηση εγώ. Το δικές στάσεις έχει. Μάλιστα. Από τις δημοσκοπήσεις σου κρίνω. Το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΔΙΣΟ. Εγώ είμαι αναγκασμένος να παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις και να παρακολουθώ και την καθημερινή τη μετακίνηση. Γίνονται καθημερινές δημοσκοπήσεις. Που δεν τις βλέπετε εσείς ή εγώ ή ο καθένας, αλλά σαν κόμμα εμείς έχουμε ζητήσει και λαβαίνουμε γνώση εσωτερικές. Δηλαδή παραγγέλνει Νέα Δημοκρατία. Όχι για να τη γράψει καθημερινή, μάλιστα, αλλά για να έχει υπόψη η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και γίνονται σε καθημερινή βάση. Και βλέπω ότι το ποτάμι έχει πτωτική τάση. Η Χρυσή Αυγή στατική. Δηλαδή έχει ένα συμπαγές γύρω στο 4, αλλά δεν ανεβαίνει πιο πάνω. Μάλιστα. Δεν ανεβαίνει. Το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΔΙΣΟ. Το ΠΑΣΟΚ είναι προς τα να μην μπει στη Βουλή. Μάλιστα. Και το ΚΙΔΙΣΟ. Το ΚΙΔΙΣΟ δεν υπάρχει καν. Δεν φαίνεται πουθενά. Δεν φαίνεται στη δημοσκοπήση. Αυτό που το ένα που του βάζουν. Ναι. Το βάζουν χάρη του Παπανδρέου, που είναι μεγάλο όνομα. Κύριε Λεβέντη, σας ανησυχεί η πολυκομματική. Ο Καμένος δεν θα μπει. Ο Καμένος είναι ένα 80. Δεν θα μπει. Σας ανησυχεί η πολυκομματική αυτή η Βουλή. Σας ανησυχεί, γιατί όπως με το παρουσιάζετε, θα είναι πάλι ένα πολυκομματικό σχήμα. Πολυκομματικό, αλλά αυτή τη φορά θα είναι η Ένωση Κεντρών μέσα. Δεν θα είναι ακραίοι. Προσέξτε, στην προηγούμενη Βουλή ήταν ο Καμένος, είναι ακροδεξιός. Η Χρυσή Αυγή ακροδεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αριστερά. Δηλαδή δεν είχε ο χώρος του κέντρου εκπροσώπηση. Το ΠΑΣΟΚ κατάκοπο, κουρασμένο από παλιά. Βάλαν τη γεννηματά τώρα, σαν τζάκι, επειδή λεγόταν κόρη γεννηματά, τη βάλαν αρχηγό. Και βλέπετε κομπιάζει, τα διαβάζει. Δηλαδή έχει πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ, ύπαρξης. Γιατί έχει πάει όλος ο κόσμος στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς κύριε Λεβέντη, τι είναι αυτό που θέλετε για την επόμενη μέρα όπως έχει διαμορφωθεί. Έχει έρθει το τρίτο μνημόνιο, τα μέτρα περνάνε από την Βουλή. Ακόμα και αν πάμε σε εκλογές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ή όποτε τελικά Νοέμβριο αποφασιστεί, το τρίτο μνημόνιο θα είναι πραγματικότητα. Με βάση λοιπόν αυτό, ποιο είναι το δικό σας διακύβευμα για τις εκλογές? Εγώ πιστεύω ότι η πραγματικότητα σε μια χώρα δεν είναι τίποτε. Τα πάντα ρί. Το λέει η ζωή αυτό. Ναι. Τι εννοώ δηλαδή? Οι νόμοι βέβαια θα είναι πραγματικότητα. Θα αναγνωρίσουμε το τρίτο μνημόνιο συμφωνία. Αλλά η Ένωση Κεντρών έχει σκοπό να πάει έξω στους Γερμανούς, αν παίζουμε ένα ρόλο, και να τους πούμε, παιδιά, οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχετε βάλει με τον κύριο Τσίπρα είναι ανούσιες. Δεν θα επιφέρουν καμία ουσιώδη αλλαγή. Μάλιστα. Θα ξαναδημιουργήσουν πάλι εσωστρέφεια και μαράζωμα. Μάλιστα. Και θα ξαναθέλουμε και άλλες δόσεις, και άλλα δανεικά, και άλλα πακέτα. Εμείς θα πούμε σαν Ένωση Κεντρών, έχουμε εφεύρει άλλη ατζέντα μεταρρυθμίσεων. Πια να καταπολεμήσουμε τις αργομιστίες, να καταπολεμήσουμε τις πατάλες στους 1500 στη Βουλή που είναι συγγενείς των βουλευτών και δεν χρειάζονται και δεν προσφέρουν κανένα έργο να τους απολύσουμε. Στις 10 στους Δήμους υπάρχει μεγάλο ποσοστό αργομίστων. Υπάρχουν τρίπλος συνταξιούχοι, παίρνουν τρεις συντάξεις, 319.000 άτομα. Τι είναι αυτό που δηλαδή λέτε εσείς? Να προσπαθήσουμε τις παθογένειες που μας κληρονόμησε ο δικοματισμός. Μάλιστα. Αυτά να πατάξουμε. Κύριε Λεβέντη. Διότι αν αυτά διατηρούνται, ναι, θα σας πούν ο Ντενεκέσε είναι τρίπιος από κάτω. Τότε και να ρίξεις. Το θέμα είναι ότι δεν θα πέφτει και τίποτα. Φέβει, αλλά, ναι. Κύριε Λεβέντη, θα σας πούν οραματιστοί. Θα σας πούν έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει, όπως ήθελε και ο Τσίπρας, αλλά θα βρει μπροστά δύσκολες πόρτες, χωρίς έλεγε, κλειδιά στις ακούστε, πόρτες. Ο Τσίπρας έλεγε απραγματοποιεί τα πράγματα, έλεγε να σχίζει μνημόνια, δεν αναγνωρίζει. Εγώ τι σας είπα, αναγνωρίζω τα πάντα, απλά θα ζητήσω να συμφωνήσουμε με τους ξένους, τους στόχους, στο πλεόνασμα 1%, 2% του χρόνου πλεόνασμα, και απλά να μας αφήσουν εμάς πώς θα
φτιάξουμε αυτό το πλεόνασμα. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις που έχουν φέρει είναι ηλίθιες, αν μου επιτρέπετε, και δεν αποφέρουν αποτέλεσμα. Ναι, θα τους πείσω, θα τους πείσω ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμπεριλάβει στο τρίτο μνημόνιο είναι παρόμοιες με τον δύο προηγουμένων. Εγώ... Με ποιο τρόπο θα τους πείσετε την ώρα, κύριε Λεβέντη? Κοιτάξτε, στην πολιτική ο κάθε πολιτικός έχει την πειθό του. Μέσα πειθούς, άλλος... δηλαδή, άρα δεν ασκήθηκε μέσω πειθούς. Ναι, εγώ πιστεύω ότι έχασε χρόνο ο Τσίπρας και στο τέλος έκανε άτακτη υποχώρηση και υπέγραψε και αυτός ό,τι του δώσανε. Αυτό πιστεύω. Ναι. Πάλευε για το καλύτερο, δηλαδή του είχε πει ο Βαρουφάκης ότι θα υποχωρήσει η Μέρκελ και νόμιζε επειδή είχαν 130 δις ελληνικά ομόλογα η ΕΠΣΕΛΟΝ ΚΑΠΑΤΑΠ. Και τα θεωρούσε ο Βαρουφάκης πολύ μεγάλο ποσό για να τα χάσουν οι ξένοι πτωχευμένης της Ελλάδος. Μάλιστα. Και σου λέει, στο τέλος θα υποχωρήσει η Μέρκελ. Και τον είχε παρασύρει τον Τσίπρα, ο Βαρουφάκης. Σε μια στροφή προς τον μαρκελισμό. Ότι θα υποχωρήσουν οι ξένοι. Μάλιστα. Δεν υποχώρησαν οι ξένοι και καταστράφηκε η Ελλάδα. Το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια αποστολή 50 ατόμων από την Τρόικα, που φαίνεται ότι μπαίνει και ξεσκονίζει τα πάντα. Δεν με φοβίζει αυτό, δεν με φοβίζει. Είναι ουσιαστικά μια εποπτεία εκ των έσω. Ακούστε, εγώ είμαι ανοιχτός εις όλα. Γιατί να μην δουν, ας δουν την πραγματικότητα. Ίσως έτσι καλύτερα πιστούν από εμάς. Ναι. Αν δουν την πραγματικότητα, θα καταλάβουν πού βρίσκεται η σαπίλα. Δεν είναι η σαπίλα εκεί που την ψάχνουν, αλλού είναι. Κύριε Λεβέντη, πολλοί λένε ότι θα έχουμε καλύτερα χώρα... αποτελέσματα. Εγώ δεν φοβάμαι τον έλεγχο. Σωστά, καθαρός ουρανός, σας τράπεζ δεν φοβάται. Ναι, τον έλεγχο τον φοβούνται οι παθογενείς. Σωστά, κύριε Λεβέντη. Όμως πολλοί λένε ότι ένα ενδεχόμενο εκλογών θα φέρει μεγαλύτερη καθυστέρηση στην ήδη καθισμένη αγορά, στη στεγνωμένη αγορά. Ότι ακόμα και οι όποιες διαδικασίες θα έπρεπε να ξεκινήσουν, δεν θα ξεκινήσουν ελαίου εκλογών. Πολλοί λοιπόν θα πούν ότι η Βασίλη Λεβέντη θέλει να αυτοί είναι που δεν θέλουν πείσεις... εκλογές. Αυτή, ναι. Αυτό το επιχείρημα το λένε όσοι δεν θέλουν εκλογές. Και γιατί χρειάζεται που... να γίνουν εκλογές? Εκλογές πρέπει να γίνουν γιατί οι προηγούμενες του Γενάρη που γίνανε βασίστηκαν σε απατεωνίστικα πράγματα. Έλεγε ο Τσίπρας σχίζει μνημόνια. Έλεγε θα γυρίσει τους μισθούς το 2009. Δηλαδή το εκλογικό σώμα εξαπατήθηκε. Εγώ νομίζω τούτη η ώρα είναι η ώρα της αλήθειας. Ξέρουν όλοι ότι ένα κόμμα που έλεγε σχίζει μνημόνια έκανε μνημόνιο βαρύτερο των προηγουμένων. Άρα ο κάθε κατεργάτης μπαίνει στον πάγκο του και θα πούνε όλη την αλήθεια. Συνεπώς, δηλαδή, επλανήθη ότι... ο λαός, λέει, το Γενάρη. Να είχε γίνουν είχε εκλογές την πεποίθηση ο λαός. Για να υπάρχει καθαρό μήνυμα. Καθαρό από το μήνυμα και κυβέρνηση μετά, οικουμενική, που όλα τα κόμματα που είναι σοβαρά υποθέτω ότι θα συμβάλλουν στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Η αυτοδυναμία έχει εξαφανιστεί από τον εκλογικό χάρτη, από το εκλογικό αποτέλεσμα. Η αυτοδυναμία ήταν πάντα η αιτία των δεινών. Γιατί η αυτοδυναμία τι έκανε? Για να στέκει στην κυβέρνηση αυτοδύναμος, έκανε ρουσφέτια. Ναι. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μείνεις αυτοδύναμος, να εξυπηρετείς την πελατεία. Και έτσι η χώρα βυθιζόταν στην πτώχευση. Αυτή πρέπει να την ξεχάσουμε για πάντα. Το οικονομικό θαύμα της Δύσης επιτελέστηκε με κυβερνήσεις συνασπισμού. Και η Γερμανία έχει κυβέρνηση συνασπισμού ακόμη και σήμερα. Και πριν 30 χρόνια συνασπισμού. Δεν και εννοείται το συνασπισμό και του Βέλγιο. Κωνσταντόπουλου. Δεν εννοείται το συνασπισμό του Κωνσταντόπουλου, εννοείται το συνασπισμό δυνάμεων. Και συνασπισμό, το είδος της διακυβέρνησης. Ναι. Γιατί πολλοί μπορεί να σκεφτούν και το συνασπισμό του Κωνσταντόπουλου. Όχι, εγώ του πατέρα της ζωής. Εννοώ ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει κυβερνητικό συνασπισμό. Μάλιστα. Επίσης κυβερνητικό συνασπισμό έχει το Βέλγιο, η Φιλανδία. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία πουθενά. Ποιο είναι, επειδή έχετε το χάρισμα, έχετε το χάρισμα να βλέπετε μπροστά, τι είναι αυτό που διαβλέπετε για το επόμενο διάστημα, κύριε Λεβέντη? Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Εγώ είμαι σίγουρος αν ότι... Αν μιλήσετε με δηλαδή είμαι σίγουρος είναι ότι το ενέχειρο 50 δις, αυτή ο κορσές του μνημονίου, τα πολύ σκληρά μέτρα επιβλήθησαν διότι οι Γερμανοί δεν μας εμπιστευόντουσαν. Ναι. Και έβλεπαν ότι ο Κωνσταντοπούλου κάνει εξεταστικές και λέει δεν οφείλουμε τίποτα. Και ποιος θα δανείσει μια χώρα που δεν αναγνωρίζει τα χρέη της? Εδώ που τα λέμε, αν ήσασταν εσείς Γερμανίδα και σας ζητούν το δάνεια και ακούγατε ότι η Βουλή των Ελλήνων δεν αναγνωρίζει τα προηγούμενα χρέη, θα δίνατε άλλα? Είναι ξεκάθαρο. Άρα αυτά, οι λιθιότητες αυτές έκαναν τους Γερμανούς να είναι απαιτητικοί. Αν υπάρξει μια κυβέρνηση εποπτευόμενη, εγώ δεν είδατε την εποπτεία, δεν τη φοβάμαι. Ναι. Η οποία προχωρήσει σε αληθινές μεταρρυθμίσεις, αυτές που σας περιέγραψα. Μάλιστα. Πολυθεσίου. Μέσα σε αυτές και ιδιωτικοποιήσεις, κύριε Λεβέντη. Ιδιωτικοποιήσεις εμείς θέλουμε, αλλά μόνο για 30 χρόνια. Εμείς δεν πουλάμε τίποτα ως Ένωση Κεντρών. Δηλαδή το αεροδρόμιο το θέλεις,
θα το στο νοικιάσουν. Θα το διαχειριστεί για 30 χρόνια μίσθωση 30 ετών. Μάλιστα. Και μετά θα επανέλθει στο ελληνικό δημόσιο. Ούτε παράλια πουλάμε. Mm-hmm. Αν θέλουν να σέρθουν. Δεν θέλουν. Δηλαδή, ιδιωτικοποίηση θα κάνουμε εκεί που υπήρχαν ελλείμματα. Mm-hmm. Για να σταματήσουν τα ελλείμματα. Mm-hmm. Και εφόσον οι προσπάθειες εξυγίανσης, οι Ολυμπιακοί, ας πούμε, γιατί επωλήθη. Διότι είχαν γίνει τρεις προσπάθειες εξυγίανσης από τον Καστανίδη, από τρεις υπουργοί, φάγανε ένα σωρό λεφτά και τελικώς τα ελλείμματα συνεχίζονταν. Μάλιστα. Εκεί καλώς επωλήθη. Διότι θα απέβαινε και τώρα απεδείχθη ότι λειτουργήσε εκείνη η ιδιωτικοποίηση. Η αγορά, η αεροπορική αγορά, το κόστος της μειώθηκε στον καταναλωτή. Συνεπώς, και ΟΤΕ. Λοιπόν, βλέπετε υπήρξαν μια οικουμενική κυβέρνηση με μέτρα τα οποία δεν θα αγνοήσει κανένα στο τρίτο μνημόνιο, αλλά με διεκδίκηση αλλαγής όρων, όρων και διατήρηση στόχων. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν θα πάθουν οι ξένοι, ο αντισυμβαλόμενος που είναι οι δανειστές, δεν θα αλλάξει κάτι για αυτούς. Απλά θα μας επιτρέψουν να έχουμε εδώ στην Αθήνα το πλεονέκτημα της διαχείρισης της χώρας. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να τα ξαναπούμε και βέβαια όπως καταλαβαίνω εσείς είστε πανέτοιμος για τις εκλογές, τις βλέπετε. Να μου πείτε και ποια ημερομηνία. Ταπεινός είμαι εγώ πάντα. Λένε για μένα. Ο Τριανταφυλόπουλος μου έλεγε υπερβαίνετε το 5%, μπορεί να πάτε ακόμη πιο ψηλά. Εγώ είμαι ταπεινός. Ό,τι δώσει ο λαός στην Ένωση Κεντρών θα το δεχθούμε. Και πότε απλά να ξέρει ο κόσμος ότι θα το διαχειριστούμε σωστά. Οι ημερομηνίες είναι, ακούστε, μετά τις 20 Αυγούστου που θα γίνει η οριστική συμφωνία γέφυρα με τους ξένους για 2-3 μήνες, νομίζω ότι επειδή έχει χάσει τη δεδηλωμένη κυβέρνηση και βασίζεται σε 123 έδρες, καλό είναι να προκηρυχθούν εκλογές. Για να μην διονύζεται αυτή η συνταγματική αταξία. Γιατί οι φοιτητές της νομικής αυτή την ώρα μαθαίνουν, ας πούμε, και μάθαιναν πάντα ότι κάθε κυβέρνηση είχε 151. Και ο Μητσοτάκης όταν έχασε το 151 το 1993 παραιτήθη την ίδια μέρα και πήγε 150. Εδώ έχουμε το φαινόμενο να έχουμε 123 έδρες και χάρη των Γερμανών και χάρη του να επέλθει η συμφωνία κάνουμε στραβά μάτια. Αλλά αφήσε επέλθει η συμφωνία, δεν υπάρχει λόγος να διονύζουμε την αταξία. Άρα βλέπετε το Σεπτέμβριο. Αμέσως. Μάλιστα. Αμέσως. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε.